Είμαστε από πάρα πολύ μικρά παιδιά, εγώ και η Βίκη. Έχουμε μνήμες από παιδιά. Είμαστε εδώ απέναντι να παίζουμε μπάλα με τον πατέρα μου. Να μας φέρνει εδώ να ψωνίζουμε. Ναι. Χριστούγεννα, να μας πηγαίνει στο Μινιόν. Το κλασικό με τον Άι Βασίλη. Θυμόμαστε πιτσιρίδια που κάναμε πωλήσεις. Έχουμε γεννηθεί στην κυριολεξία μέσα στο καπέλο. Ο παππούς μας ξεκίνησε αυτό από την Καλαμάτα ουσιαστικά. Το οποίο αργότερα ήρθε στην Αθήνα, όπως και ο πατέρας μας κατόπιν, ήμασταν μια αμιγώς βιοτεχνική μονάδα. Ήταν πιο συγκεκριμένα τα είδη μας, δηλαδή ξεκινήσαμε με το σχολικό καπέλο, ναι. Γιατί φορούσαν τα παιδάκια τότε. Είχαν αυτό με την κουκουβάγια. Κουκουβάγια. Και κατόπιν του στρατού καπέλα παίρναμε. Και ο μπαμπάς σιγά σιγά μπήκε μετά και στην Τραγιάσκα λίγο, ασχολήθηκε πιο πολύ. Κατασκεύαζε μόνος του, έβγαζε σχέδια, τα πατρών. Ήταν λίγο πιο βασικά τα σχέδια, πιο basic. Τώρα βλέπεις ότι αλλάζουν και τα σχέδια. Εντάξει, έχουν και επιρροές και από serial και από εικόνες στο εξωτερικό. Τη μόδα καταρχάς την καθορίζουν σίγουρα και πιο νέοι άνθρωποι, έτσι. Επομένως, οι πιο νέοι αυτή τη στιγμή φοράνε τραγιάσκες. Και άντρες και γυναίκες. Και μιλάμε πάντα για χειμώνα, γιατί σίγουρα και το καλοκαίρι είναι αυτά τα κλασικά τα Panama Hats που έρχονται πολύ περισσότεροι πλέον νέοι. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα εδώ επαγγελματικά που μπήκα το 2000, το ποσοστό ήταν περισσότεροι πιο ηλικιωμένοι. Δηλαδή, βασικά έχουμε όλες τις ηλικίες τώρα. Σίγουρα η πλειοψηφία είναι νέοι, αλλά θα υπάρχει και ο πιο μεγάλος κύριος που θα ντυθεί και θα θέλει να φορέσει και τη ρεπουμπλικά του που λέγανε παλιά, γιατί τώρα το λέμε και Fedora Hat, είναι λίγο πιο. Και δουλεύουμε πλέον πολλά μεγέθη. Mm. Μόνο τους Σκανδιναβούς δεν μπορούμε ακόμα να. Που έχουν τα πολύ πολύ μεγάλα κεφάλια. Αλλά θα τους πιάσουμε. Αλλά είναι αυτό που λέω, ότι δεν υπάρχει έστω ένα καπέλο να μην σου πηγαίνει. Εντάξει, έχουν κάποιοι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να τους πηγαίνουν περισσότερο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας. Τουλάχιστον στο θέμα του καφέ, του εστιατορίου, ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε πολλά, έως και τίποτα μπορώ να πω, από μια αντίστοιχη πρωτεύουσα στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο Παρίσι. Φτιάχνουν πολύ ωραία καταστήματα. Η τελευταία αλλαγή που είχε γίνει εδώ με την πεζοδρόμηση ουσιαστικά ήταν μια σωστή κατεύθυνση. Με τα Airbnb που φτιάχτηκαν κάποια κτίρια και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να φτιάχτουν κτίρια. Ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή έβλεπες ετοιμόρροπα, έβλεπες βρωμιά και έχει ακόμα. Αν περπατήσεις και σε κάποια σημεία της Αιώλου και αυτά, έχει. Τουλάχιστον ό,τι υπήρχε πριν 10-15 χρόνια, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, μόνο το αυτό δεν αρκεί. Αυτό πρέπει να γίνει μια συλλογική οργάνωση ουσιαστικά. Γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Εδώ είναι ας πούμε το downtown. Έτσι. Εδώ έρχονται όλοι. Εδώ έρχονται από πολιτικούς μέχρι τον πιο απλό άνθρωπο που μπορεί να υπάρξει. Στο Κολωνάκι, δεν πηγαίνουν όλοι. Και την επιλογή να την είχαμε αυτή τη στιγμή να ήταν δική μας και όχι του πατέρα μας, πάλι εδώ, σε αυτή την περιοχή θα ψάχναμε. Η τέλεια περιοχή. Τους έχεις όλους. Έρχονται όλοι. Είναι ένα multi-culti που λέω. Όλοι. Είναι τέλειο αυτό. Είναι ωραία.